Είμαι η Ρεγκίνα. Ρεγκίνα Τουρίνη από τη φαμίλια του πατέρα μου. Και δεν είναι η πρώτη βολά που κινδυνεύω να καυτώ στη ζωή. Σε μια από τις πιο σημαντικές θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων ετών, η Χρύσα Σπηλιώτη, στο ρόλο της μητέρας του Νικόλαου Μάτζαρου, ξεδιπλώνει επί σκηνής το αστήρευτο ταλέντο του μουσικοσυνθέτη. Είναι μια παράσταση που ανεβαίνει από την αρχή της σεζόν στο θέατρο Volt στην Αθήνα. Παίζουμε εκεί Σαββατοκύριακα, γι' αυτό το λόγο και πρέπει να γυρίσουμε και πίσω στην έδρα μας και γι' αυτό παίζουμε μέσα στην εβδομάδα. Η Ρεγκίνα είναι η μητέρα του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, είναι η πρώτη του δασκάλα στο πιάνο, είναι μια γυναίκα τρυφερή και πολύ ελεύθερη, η οποία οδήγησε στα μονοπάτια της ελευθερίας το γιο της, δίνοντάς του εμπιστοσύνη από παιδί, χαρά για τη ζωή και αγάπη για την ελευθερία. Έτσι λοιπόν ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, πιεσμένος από ένα περιβάλλον ασφικτικό, το οποίο θα έκανε μια τελείως άλλη τεχνοκρατική καριέρα της εποχής, να είναι νομικός κτλ. Ο Νικόλαος Μάντζαρος γεννήθηκε στην Κέρκυρα από πολύ εύπορη οικογένεια ευγενών. Αν και χαρακτηρίστηκε μουσική ιδιοφυΐα από τα πρώτα του βήματα, ο ίδιος δήλωνε ερασιτέχνης, μια και στην εποχή του ήταν ντροπή ένας αριστοκράτης να ασχολείται και να βιοπορίζεται από τις τέχνες. Η παράσταση έχει να κάνει με τη μητέρα του μεγάλου μας συνθέτη Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, που έχει γράψει ως γνωστόν τον Εθνικό μας Ύμνο και πάρα πολλά άλλα. Είναι φάμιλος του Μότσαρτ, του Βιβάλντι, πολύ μεγάλων καλλιτεχνών του εξωτερικού. Είναι ένα έργο με πάθος και αγάπη για τη ζωή την ίδια, με πολύ χιούμορ που ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος έβαλε κατά κόρον μέσα και με συγκίνηση βέβαια, καθώς βλέπουμε στάδιο το στάδιο πώς δημιουργεί το Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας, όταν ακόμα είμαστε σκλαβωμένοι Έλληνες με τα τσαρούχια να πολεμάμε, να διώξουμε τους Τούρκους των 400 ετών τους τυράννους. Με εξαίρεση τον Εθνικό μας Ύμνο, το μεγαλύτερο μέρος του σπουδαίου έργου του Νικόλαου Μάντζαρου παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό.